Γεια σε όλους παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, όπως είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο το vlog, σήμερα έχουμε άλλο ένα το vlog με το Mercedes του μεσαίου μου, του αδερφού, το οποίο είναι ένα Mercedes Benz CLK του 2006 Bravus K4, αυθεντικό Bravus K4, 1800 compressor με 205 άλογα, το οποίο το έχουμε ντύσει όλο παιδιά με αυτοκόλλητο. Κάθισαμε και κάναμε την αρχή να δούμε πώς γίνονται αυτά τα πράγματα. Φοράει ζάντες Japan Racing 20, 20x8,5 μπροστά και 20x11 πίσω. Μιλάμε για τέρατα ζάντες, για τέτοιο αμάξι τουλάχιστον. Φοράει ανάρτηση πλήρως ρυθμιζόμενη καθύψος και σκληρότητα. D2 λέγεται η ανάρτηση αυτή. Μπορείτε να την ψάξετε να την βρείτε. Τόσο σκληρή ανάρτηση, παιδιά, και είναι κούτσουρο πραγματικά. Το αμάξι δεν κουνιέται από το δρόμο. Μπροστά φοράει 2,45 ελαστικά, πίσω φοράει 2,75, μιλάμε για φαρδιά ελαστικά τώρα. Φαρδιά ακόμα και για το Forza που φτιάχνουμε αυτοκίνητα, που είναι παιχνίδι. Φανταστείτε τώρα στην πραγματικότητα με αυτό εδώ πέρα. Δεν ξεκολλά από τον δρόμο, τα άλογα του δεν φτάνουν έτσι ώστε να μπορέσει να ξεκολλήσει αυτά τα λάστιχα από τον δρόμο. Οπότε είναι πολύ ασφαλές αμάξι, μεγάλο αμάξι, Mercedes είναι. Και ξέρετε, τα Mercedes είναι και ασφαλή αυτοκίνητα. Γενικά στο θέμα της ασφάλειας έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά εκεί στη Mercedes. Αυτό το αμάξι όμως δεν είναι ένα αυτοκίνητο για όλους. Οπότε το σημερινό μας θέμα θα είναι τι αυτοκίνητο να πάρω τόλι σαν πρώτο αυτοκίνητο. Με το έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές κάτω από τα βίντεο μου και ήρθε η ώρα να το συζητήσουμε. Λοιπόν, πάντα κρατάμε απόσταση από τους μπροστινούς παιδιά. Νόμος αυτό. Άναψαν τα αλάρμα αυτοί. Λοιπόν, αν θέλετε να είστε ασφαλείς στον δρόμο, παιδιά, θα πρέπει να τους περνάτε όλους για τρελούς, πραγματικά. Αλλιώς δεν πρόκειται να κρατήσετε σωστές αποστάσεις ασφαλείας ή να έχετε τον νου σας πεταχτεί κάποιος και ας μην το βλέπετε. Πρέπει να έχετε τα μάτια σας 14 στον δρόμο. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά πήραμε τις παραλίες, σήμερα θα πάρουμε τα βουνά. Σας είπα στο προηγούμενο βίντεο ότι ήθελα πιο απομονωμένους δρόμους για να μπορώ άντα και εγώ να λέω αυτά που θέλω να πω, χωρίς να κοιτάω αριστερά-δεξιά. Λοιπόν, τώρα τι αμάξι να πάρω για πρώτο αμάξι? Πρώτα απ' όλα, παιδιά, ξεχάστε τα όνειρα αυτά που έχετε για το ότι βλέπετε ένα αυτοκίνητο σε ένα περιοδικό, στο ίντερνετ κάπου και λέτε αυτό θα πάρω για πρώτο αμάξι, χωρίς να έχετε οδηγήσει κανένα αμάξι. Όχι, δεν σας το συνιστώ αυτό, εκτός αν το αυτοκίνητο που ονειρεύεστε είναι κάποιο μικρό αυτοκινητάκι ασφαλές για να μάθετε στην αρχή. Η γνώμη μου είναι ότι αν κάποιος θέλει να πάρει ένα πρώτο αυτοκίνητο και δεν έχει ξαναοδηγήσει, ή το μόνο αυτοκίνητο που οδηγήσει ήταν αυτό της σχολής οδηγών, θα πρέπει να πάρει ένα αυτοκινητάκι οικονομικό, ασφαλές, σε εισαγωγικά, έτσι ώστε να μπορέσει να κάνει τα πρώτα του βήματα πάνω σε αυτό. Γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν κάποια μικροατυχήματα, κάποιες μικροργατζουνιές, κάποια μικροχτυπήματα, μπορέσουμε να σου σπάσει ένα μοτέρ επειδή δεν κοιτάζει τη θερμοκρασία. Πάνω σε εκείνο θα μάθεις. Το να πάρεις ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι το όνειρό σου για πρώτο αυτοκίνητο μπορεί να σου γυρίσει και boomerang. Δεν το ξέρεις αυτό, γιατί όλοι στην Ελλάδα έχουμε υπερεκτίμηση των ικανοτήτων μας και εκεί την πατάμε οι Έλληνες. Οπότε θα πρέπει να προσέξουμε από την αρχή και να τα βάλουμε όλα κάτω. Όλα. Πράγματα τα οποία δεν περνάνε καν από το μυαλό σας μπορεί να σας συμβούν. Γιατί δεν έχετε πολύ απλά την εμπειρία στο τι μπορεί να σας συμβεί. Πρέπει να τα ζήσετε αυτά σιγά σιγά, χρόνο με τον χρόνο, και να μάθετε το πώς θα πρέπει να προσέχετε ένα αυτοκίνητο, να το εκτιμάτε και να εκτιμάτε και τους απέναντί σας, έτσι ώστε να μην υπάρχουν ατυχήματα. Ποιο λοιπόν θα ήταν το κατάλληλο αμάξι για πρώτο αυτοκίνητο? Έχω κάποιες ιδέες στο μυαλό μου. Για πρώτο αυτοκίνητο, παιδιά, θα μπορούσατε να πάρετε ένα Yaris. Ένα Yaris, κι ας είναι και πετρελάκι, να είναι και οικονομικό, που ξεκινάει και πιο εύκολα στο ξεκίνημα από στάση. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολύ συμπλέκτη για να ξεκινήσει, λόγω του ότι είναι πετρέλαιο και ξεκινάνε μόνο τους αυτά, έχουν πολύ ροπή στα χαμηλά. Και αν δεν είναι Yaris, θα είναι κάποια παρόμοια κατηγορία αυτοκίνητο. Πρώτα απ' όλα θα έχετε αξιοπιστία. Τα Yaris δεν χαλάνε εύκολα. Δεύτερον, είναι ένα αυτοκινητάκι αργό σε εισαγωγικά, ασφαλές. Τώρα, αν το πιέζετε εσείς και θέλετε να πηγαίνετε τέρμα, θα πρέπει να είστε και υπεύθυνοι των πράξεών σας. Γιατί πολύ γνωστή μου, σαν πρώτο αυτοκίνητο και νομίζοντας ότι είναι πια ο Σουμάχερ στην άσφαλτο, έχουν φύγει από τον δρόμο για πλάκα. Μέχρι που καταλάβανε ότι τα αυτοκίνητα δεν είναι βιδωμένα στην άσφαλτο. Τα αυτοκίνητα, παιδιά, αν το καλοσκεφτείτε, είναι στον αέρα. Δηλαδή, είναι δύο ρόδες συνδεμένες με έναν άξονα στην ουσία, στην άκρη, και κυλάνε. Το αυτοκίνητο είναι στον αέρα, παιδιά. Σκεφτείτε το απλά αυτό. Δεν είναι βιδωμένο στην άσφαλτο. Λοιπόν, προσέχουμε τη διασταύρωση. Βγαίνουμε εμείς γιατί σταμάτησε αυτός να περάσουμε. Ωραία. Και κατευθυνόμαστε ακόμη πιο ψηλά. Πρώτα θα κατεβούμε λίγο εδώ πέρα κάτι στροφές, παιδιά. Τα μάμια drift είναι. Αλλά μαλακή στο δρόμο δεν κάνουμε. Τέλος.
Θα σας πρότεινα δηλαδή κάτι οικονομικό, φτηνό, να μπορέσετε να κάνετε τη δουλειά σας στην αρχή, έτσι ώστε να μην σας νοιάζει εάν θα το χτυπήσετε, εάν θα το γρατζουνίσετε το φτερό, τον προφυλακτήρα, κάτι ρε παιδί μου, μέχρι να μάθετε 5 πράγματα. Και συναντήσαμε τραχτέρ. Και από πίσω μας δεν έχει φρένο να σταματήσει γιατί είναι γέρος. Λοιπόν, τώρα δεν έχουμε ορατότητα καθόλου. Και περιμένουμε. Δεν προσπερνάμε. Έλα, μου λέει. Εντάξει, είδε ο άνθρωπος, μου λέει έλα. Μπαίνω κατευθείαν στο ρεύμα μου. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο που βοήθησε. Άλλοι δεν θα το κάναν καν αυτό. Εδώ κάτι πολύ απότομες στροφές. Είναι και γαμό, παιδιά, εδώ πέρα αυτές οι διαδρομές είναι πραγματικά γιαράλι. Έπρεπε να έχουν γίνει ειδικές γιαράλι. Οι ντόπιοι εδώ πέρα βάζουν κάτω, βάζουν χρονόμετρο να δούμε ποιος θα πάρει τις στροφές πιο γρήγορα. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε στην επόμενη συζήτηση. Όπως σας είπα, εγώ στο προηγούμενο autovlog σκέφτομαι να πάρω φέτος ένα αυτοκίνητο έτσι ώστε να σας κάνω πιο εύκολα τα autovlogs χωρίς να έχω ξένα αμάξια στα χέρια μου. Γιατί τα δικά μου τα αμάξια, όπως είδατε, προς το παρόν δεν είναι για autovlog. Είναι για τη δουλειά μου αυτά τα αμάξια. Πούλησα ό,τι είχα από αμάξια που έβγαζα γούστα στα εισαγωγικά για να πάρω δύο αυτοκινητάκια για τη δουλειά μου για να μπορώ να πηγαίνω έρχομαι άνετα εκεί που θέλω. Ας πούμε, χώμα δεν πήγαινα με αυτά που είχα. Έπρεπε να πάρω κάτι που να, είναι, που να μην το φοβάμαι να το βάλω στο χώμα και να είναι οικονομικό. Οπότε για αγροτικό δεν μπορούσα να πάω. Ή αλλιώς θα πρέπει να πάρω καινούριο αγροτικό γιατί τα μεταχειρισμένα θα βγάλουν προβλήματα σίγουρα. Έχουν δουλέψει χωματόδρομο. Λοιπόν, στο θέμα μας. Τα αυτοκίνητα που σκέφτομαι να πάρω εγώ τώρα, μετά από πολύ καιρό και αφού έχω δοκιμάσει ας πούμε κάποια αυτοκίνητα για πίστα, όπως είναι τα BMW τα Y30, θα ήθελα να κάνω ένα Y30 για βόλτα. Να το έχουμε για καθημερινή χρήση, να το φτιάξω βήμα-βήμα, να πάρω έτσι ένα μανίσιο εργοστασιακό Y30 και να σας δείχνω βήμα-βήμα με τον καιρό πώς αναβαθμίζεται και πώς θα είναι στο τέλος το αυτοκίνητο που θα το κυκλοφορούμε. Είναι πολύ καλή ιδέα, αλλά με μια μικροέρευνα που έκανα στο ίντερνετ, στο car.gr στην ουσία, είδα ότι οι τιμές έχουν εκτοξευτεί, παιδιά, και για να πάρεις ένα σωστό Y30 θες τουλάχιστον 3.000 εργοστασιακό Y30. Εγώ έψαχνα για να βρω κάποιο 18 IES, το οποίο είναι και σπάνιο μοντέλο και λογικά θα μου πεις το όλοι IES, θα το πληρώσεις. Ναι, αλλά πριν λίγα χρόνια, ας πούμε όταν είχα εγώ το δικό μου το Y30, πριν 5 χρόνια ξέρω εγώ, πριν 4 χρόνια, 5, πιο λίγο, πριν 3 χρόνια, ψέματα. Πριν 3 χρόνια λοιπόν, που εγώ είχα το δικό μου το Y30, μπορούσα και έβρισκα 2,5 BMW με χαρτιά και ψιλοσημαζεμένα, ας πούμε ψιλοφτιαγμένα, να κάτσεις να συμμαζέψεις μόνο χρώμα, εσωτερικό και έτσι, με 500 ευρώ. Ήταν πολύ εύκολο να βρεις τότε 2,5 BMW. Τώρα που ψάξα να βρω, παιδιά, κάτω από 3.000 δεν υπάρχει τίποτα. Έχουν ανεβεί πάρα πολύ οι τιμές. Εννοείται πως θα το πάρω, θα είναι νόμιμο 2,5 δηλωμένο κιόλα, γιατί δεν υπάρχει τεκμήριο πλέον, οπότε πληρώνεις τα τέλη τον χρόνο και είσαι κομπλέ και την πιο υψηλή ασφάλεια λογικά. Αλλά συνάντησα ένα τείχο μπροστά μου. Είναι πολλά τα λεφτά αυτά, εγώ δεν ήθελα να δώσω τόσα λεφτά. Εγώ θέλω να πάρω ένα με 1000 ευρώ maximum Y30 και να το φτιάξουμε βήμα-βήμα, όλο από την αρχή. Δεν ήθελα να πληρώσω κάτι το οποίο θα ξαναξυλώσω όλα τα πράγματα από πάνω. Δεν υπάρχει λόγος να το κάνω αυτό. Ωραία, φίλε, εδώ τα χόρτα έχουν βγει μέσα στο δρόμο. Και το αυτοκίνητο είναι αυτοκόλλητο και το λυπάμαι, μην το γρατζουνίσουμε. Επόμενη λύση, έψαξε και βρήκα μερικά BMW Y36 Compact. Ξέρετε, αυτά που είναι κοφτά από πίσω, τα οποία το πάτωμά τους βασίζεται μπροστά στο Y36 και πίσω στο Y30. Δηλαδή, βάζει πίσω διαφορικά ιστορίες, ψαλίδια, όλα από Y30. Και μπροστά μπορείς να το κάνεις ακριβώς ό,τι μπορείς να κάνεις σε ένα Y30, απλώς τα άκρα είναι διαφορετικά. Αλλά μπορείς να κάνεις τα πάντα. Οπότε λέω γιατί όχι, ας ψάξω. Ψάχνω λοιπόν να βρω Y36. Βρήκα κάποια πολύ φτηνά, αλλά έχουν ζημιά. Δηλαδή θα πάρω ένα αυτοκίνητο το οποίο δεν θα περπατάει στην αρχή. Και το ξανασκέφτομαι και λέω τώρα, ρε γαμώτο, να πάρεις ένα αυτοκίνητο. Να πεις πήρα αυτοκίνητο και το έχω στον γκαράζ και το φτιάχνω από την πρώτη μέρα. Να κυκλοφοράει λίγο, να το χαρώ λίγο, να πω ότι κάτι πήρα, ρε παιδιά. Ότι περπατάει τουλάχιστον και ας είναι ρημάδι. Τέλος πάντων, εδώ πέρα έχει κάτι στροφές, γαμάτσι το με καλά το Mercedes, μιλάμε, δεν γέρνει καθόλου, ρε. Καθόλου. Τι είναι αυτό, ρε φίλε. Καρπούζι. Έψαξα λοιπόν για Y36 Compact και βρήκα εκεί πέρα μερικά πολύ φτηνά. Σας είπα, έχουν ζημιά κάποια. Αλλά σχετικά είναι πολύ πιο φθηνά από τα Y30, όπως και τα Y36 τα κανονικά. Θα συνεχίσω την αναζήτηση γιατί το αμάξι θα το πάρω σε 2-3 μήνες, οπότε έχω λίγο χρόνο ακόμα μπροστά μου να δω τι γίνεται με τις τιμές. Παιδιά, το όλοι δεν άναψες φλας, δεν έκανες φλας. Παιδιά, εγώ συνέχεια κοιτάω τους καθρέφτες. Δεν οδηγάω χωρίς να κοιτάω καθρέφτη. Τα μάτια μου είναι συνεχώς στους καθρέφτες. Συνεχώς. Δεν υπάρχει κάποιος γύρω μου, δεν υπάρχει λόγος να ανάψω το φλας. Έλεγξα, είδα,
Τέλος. Αν πείτε το όλοι κανονικά να το πηγαίνεις να τα ανάβεις αυτά. Ναι, εντάξει, αλλά δεν δημιούργησα κάποιο πρόβλημα. Λοιπόν, μπήκαμε ξανά στον κανονικό μας το δρόμο. Στην τελική, παιδιά, αν δεν κατεφέρω να πάρω αυτά τα δύο που θέλω να πάρω, ή το Compact ή το Y30, θα αναγκαστώ να πάω σε κάποιο άλλο πιο φτηνό μοντέλο, το οποίο το βρίσκεις πιο εύκολα. Να ξέρετε, τα φτηνά είναι και αυτά που τα βρίσκεις πιο εύκολα. Οπότε ίσως να πάμε σε κάποιο Y36. Στην καλύτερη περίπτωση να πάμε σε κάποιο Y46, το οποίο δεν το θέλω, γιατί ξέρω ότι με τόσο λίγα λεφτά δεν θα πάρω καν M-Packet. Και για να το κάνεις M-Packet το αυτοκίνητο, αλλάζουν πολλά πράγματα, παιδιά, αλλά από ψαλίδια, ανάρτηση, όλα. Μασπιέδες μόνο να κάτσεις να τους κάνεις που είναι μεταλλική, φτάνει κιόλας. Δεν γίνεται να το κάνεις M-Packet εύκολα τα μάξι. Θέλει δουλειά, θέλει διαδικασία και δεν αξίζει τον κόπο, γιατί μπορείς να το πάρεις έτοιμο με λίγα λεφτά παραπάνω. Οπότε έχουμε βρεθεί μπροστά σε ένα τοίχο και δεν μπορώ να πάρω μια σωστή απόφαση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να πάρω ξεκάθαρη απόφαση. Θα περιμένω να δω τι θα γίνει και σε 2 μήνες, μήπως αλλάξουν τα πράγματα. Εδώ πέρα, ρε παιδιά, δεν βλέπεις τίποτα, ρε. Α, δεν ξέρω αν έρχεται, αμάξι. Δεν έρχεται. Αυτό που μου αρέσει πάντως αυτό το Mercedes-Benz, παιδιά, είναι εδώ πάνω η ελαιοροφή. Πώς τη γουστάρω την ελαιοροφή, ρε φίλε. Και είναι ανοιχτόχρωμο μέσα το σαλόνι. Και εδώ πέρα είναι και γαμό, παιδιά. Το Perec, για όσους ξέρουν εδώ πάνω. Είναι και γαμό, μιλάμε το μέρος, να έρθει να πει ένα καφεδάκι κάτι. Οπότε δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη απόφαση προς το πάνω για το τι αμάξι θα πάρω. Σας παρακαλώ, μη σπαμάρετε από κάτω τι αμάξι να πάρω. Έχω βάλει σε σκοπό αυτά τα δύο τα αυτοκίνητα. Ένα από τα δύο θα προσπαθήσω να πάρω. Είναι στόχος αυτός δηλαδή για μένα. Για να ξεκινήσω να έχω ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το καραγουστάρω εγώ. Οπότε επιστρέφουμε πάλι στην προηγούμενη μας συζήτηση για το τι αυτοκίνητο θα ήταν καλύτερο να πάρει ο καθένας για πρώτο αυτοκίνητο. Και ερχόμαστε και λέμε, ωραία και αυτά εδώ πέρα που ας πούμε όπως εγώ θέλω να φτιάξω το Y30 και έτσι, αλλά εγώ έμαθα πάνω σε ένα αυτοκίνητο, σε ένα αγροτικό, το οποίο δεν με νοιάζει αν το χτυπήσω ή αν το κάνω. Και δεν έχασα κάτι, κέρδισα κάτι από αυτό. Έμαθα να οδηγάω πάνω σε ένα αυτοκίνητο χωρίς να δημιουργήσω ζημιά, χωρίς να δημιουργήσω κάποιο ατύχημα ή κάτι, είτε στον εαυτό μου είτε σε άλλους. Οπότε η καλύτερη λύση, παιδιά, είναι να πάρετε ένα φτηνό αμαξάκι, να πάτε σιγά σιγά στην αρχή, να το μάθετε, όχι σιγά σιγά στο κεντρικό. Στον περιφερειακό θα πηγαίνετε όπως πάνε και οι υπόλοιποι. Πώς πάνε οι υπόλοιποι? Με την ίδια ταχύτητα. Ούτε πιο αργά ούτε πιο γρήγορα. Θα κρατάτε τις αποστάσεις σας και θα κινήσετε μέσα στην κίνηση σαν να μην υπάρχετε. Δίνοντας φυσικά σημασία στις σημάνσεις και στους νόμους που υπάρχουν. Απλά προσπαθήστε να μην κάνετε άλλα αντάλλων στον δρόμο. Προσπαθήστε να κρατάτε μια γραμμή σωστή, να μην κολλάτε πολύ το μπροστινό σας, να προσπαθήσετε να κρατάτε απόσταση και από τον πίσω, αν σας κολλάει, ή να κάνετε συνάκρι να το αφήσει να περάσει, να πάει να κάνει ό,τι γουστάρει αυτός. Παιδιά, πίσω δεν κοιτάνε πολύ οδηγοί. Καθρέφτες δεν κοιτάνε πολύ οδηγοί. Αυτό το κακό υπάρχει στην Ελλάδα, παιδιά, χρόνια τώρα. Σημασία δεν δίνει κανένας. Ο καθένας πάει να κάνει τη δουλειά του. Για τον αξίδωτο πέρασε αυτές τις κατηφόρες, παιδιά. Πάτα φρένο, θα τα ανάψουμε τα φρένα. Εδώ με το Σιρόκο πήγαινα. Μία φορά είχα πάει τέρμα πάνω στο βουνό, το οποίο είναι περίπου μία ώρα δρόμος. Και δρόμος δύσκολος, έτσι. Βλέπετε όλες στροφές, ανηφόρες, κατηφόρες. Γύρισα ξανά από εκεί που ξεκινήσαμε το vlog και θυμήθηκα ότι ξέχασα και πάνω την ταυτότητά μου. Και έπρεπε σε μία ώρα περίπου να ήμουν πίσω. Πόρε, παιδιά, όταν γύρισα ξανά πίσω και έκανα ξανά τη διαδρομή αυτή. Τέρμα την έκανε τη διαδρομή αυτή και δεν χαίρομαι γι' αυτό. Τα λάστιχα, παιδιά, το αυτοκίνητο έβγαινε από το δρόμο με τα 4, δηλαδή είχαν λιώσει τα λάστιχα και το κρατούσα στο δρόμο με τα 4. Στην ουσία είχαν λιώσει, δηλαδή κατέβηκα κάτω, είχαν κολλήσει τα πετραλάκια όλα πάνω. Αφήστε να πάνε. Πρέπει να πάρεις και ένα αμάξι το οποίο να μπορείς να το συντηρείς. Εάν ζεις για το αμάξι και στην προσωπική σου ζωή χρωστάς όλο τον κόσμο, και αυτό δεν είναι λύση, παιδιά, δεν θα ζείτε για ένα αμάξι. Το αμάξι είναι εκεί πέρα για να σας βοηθάει στην καθημερινότητά σας και να σας κάνει λίγο τη ζωή πιο ευχάριστη. Δηλαδή, αν έχεις ένα αμάξι που το αγαπάς να το οδηγάς, ναι, θα σου κάνει τη ζωή πιο ευχάριστη. Αλλά δεν σας συστήνω να πάρετε απευθείας ένα τέτοιο αμάξι. Τώρα, επειδή ξέρω ότι πολλοί στο κανάλι αυτό είστε τζαπανόφιλοι και λέει να πούμε Ιαπωνία στις φλέβες σας και θέλετε να δείτε να οδηγάω κάποιο Ιαπωνέζικο αυτοκίνητο, σας υπόσχομαι ότι το επόμενο auto vlog θα είναι με Ιαπωνέζικο αυτοκίνητο. Τώρα δεν ξέρω πόσο χρόνο θα μου πάρει να βρω κάποιο Ιαπωνέζικο αυτοκίνητο να σας δείξω. Έχω κάποιο σίγουρο, ρε παιδί μου, το οποίο είναι hatchback, καινούριο μοντέλο, και είναι αυτοκίνητο που δεν έχει αναφερθεί κανένας για αυτό το αυτοκίνητο. Οπότε
θα ήταν καλή ιδέα να το μάθετε, γιατί όλοι ξέρετε γκολφ και ιστορίες. Υπάρχουν και Ιαπωνέζικα τέτοια αυτοκίνητα και πολύ καλά μάλιστα. Νομίζω πως το επόμενο θα είναι με κάτι τέτοιο. Πισωκίνητο, και έτσι δεν νομίζω να είναι το επόμενο επεισόδιο. Θα είναι μπροστινοκίνητο μάλλον. Αν όλα πάνε καλά, θα σας έχω πισωκίνητο. Αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ. Εκτός αν το αργήσω το autovlog και δείτε μια και μια πισωκίνητο σε ένα μήνα από τώρα, ξέρω εγώ. Αλλά δεν θέλω να τα αργήσω το autovlog τόσο πολύ. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό μας autovlog. Θα ήθελα να δω και σχόλιά σας με το τι είδους θέμα θα θέλετε να έχουμε στο επόμενο autovlog, για να μου δώσετε κάποια ιδέα που μπορεί να μου ξέφυγε και ίσως να γίνει και αυτό που θέλετε εσείς περισσότεροι. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που κάθεστε μέχρι το τέλος αυτού του βίντεο και το είδατε ολόκληρο. Αυτό μετράει πάρα πολύ για μένα, παιδιά, γιατί εκτιμάτε τη δουλειά μου και καθίστε να τη βλέπετε μέχρι το τέλος. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like. Αν θέλετε να δείτε κι άλλα σαν αυτό, κάντε subscribe στο κανάλι. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά και καλά να περνάτε. Γεια σε όλους.